Πολιτικό τραπέζι συνέχεια στην ΕΡΤΡΙΑ με βλέμμα στην Εθνική Κάλπη της 7ης Ιουλίου και θα συνδεθούμε αμέσως με το στούντιό μας στη Μουρούζη εκ νέου, όπου θα καλωσορίσουμε τον κύριο Αντώνη Σακαρούδη Μπούρα, υποψήφιο βουλευτή της Ένωσης Κεντρών στη Β' Αθήνας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα από Αθήνα. Θέλω να ξεκινήσουμε με τον κύριο Σακαρούδη σχετικά με το ποσοστό που είχατε στις ευρωεκλογές από την Ένωση Κεντρών. Φαντάζομαι ένα ποσοστό το οποίο δεν σας ικανοποίησε. Είχαμε ακούσει στελέχη σας εδώ που ήταν αισιόδοξο ότι θα μπορούσατε να πάρετε από 1-2 έδρες. Τελικά αυτό δεν επιτεύχθη. Τι θεωρείτε ότι έφταιξε για το κόμμα σας και δεν μπόρεσε τελικά να πάρει αυτά τα ποσοστά? Ήταν η πόλωση που υπήρξε, που ήταν πρωτοφανής για ευρωεκλογές? Δηλαδή υπήρξε ένας χαρακτήρας δημοψηφισματικός? Αυτό ήταν ο κυριότερος λόγος? Αυτός ήταν ο λόγος? Καταρχάς θα πω το εξής, ότι γενικότερα η Ένωση Κεντρών δεν έχει καλό ιστορικό σε ευρωεκλογές. Και το 2014, να υπενθυμίσω στους τηλεθεατές μας, ότι είχαμε λάβει ένα ποσοστό της τάξης του 0,60. Το 2019 το ποσοστό πήγε στο 1,45. Σίγουρα δεν είναι επιτυχία. Το γεγονός ότι αυξήθηκε το ποσοστό δεν πάβει να σημαίνει ότι δεν βγάλαμε τουλάχιστον ένα ευρωβουλευτή, δεν είχαμε κάποιον από την Ένωση Κεντρών να είναι σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο. Από εκεί και πέρα, να θυμίσουμε ότι από το 0,60 το 2014 μπήκαμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με 3,63. Να υπενθυμίσω επίσης στους τηλεθεατές μας ότι μην ξεχνάμε ο Βασίλης ο Λεβέντης σε ευρωεκλογές δεν κατέβηκε. Αυτό λέτε ότι έπαιξε να πάει κατευθείαν στις βουλευτικές. Αυτό σίγουρα επηρέασε αρκετό κόσμο. Μην ξεχνάμε ο κόσμος αγαπάει προσωπικά τον ίδιο τον Πρόεδρο. Πολλοί, καλός ή κακός, δεν πήγαν να ψηφίσουν. Από εκεί και πέρα όμως βλέπουμε μπροστά. Έχουμε κάνει ένα δυνατό ψηφοδέλτιο. Έχουν υπάρξει συμμαχίες με το πράσινο κίνημα, με το κίνημα των ΑΜΕΑ. Έχουν έρθει βουλευτές από άλλα κόμματα. Υπάρχουν νέοι δυνατοί υποψήφοι. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Έτσι. Και από εκεί και πέρα προχωράμε δυναμικά για να μπούμε ξανά στη Βουλή και να πάμε όσο δυνατόν καλύτερα. Μάλιστα. Κύριε Σακαρούδη, δικές σας απόψεις σχετικά με τα εργασιακά, τη μείωση της ανεργίας και τα εργασιακά δικαιώματα, αλλά και υποχρεώσεις βέβαια. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε η Ένωση Κεντρών, έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα. Κάποιοι αναφέρονται γενικά σε ευρωπαϊκές ενώσεις, γενικότερα, σχολιάζουν σε γενικό πλαίσιο. Εμείς έχουμε πρώτα απ' όλα μια πολύ συγκεκριμένη θέση για τον εργαζόμενο, όχι στα λόγια, μια θέση η οποία είναι εφικτή. Τι λέμε? Ζητάμε συμμετοχή των εργαζομένων στα κέρδη των επιχειρήσεων. Αυτή είναι μια θέση την οποία πρώτα απ' όλα είναι υλοποιήσιμη. Δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα μετρημένες στο χέρι επιχειρήσεις, κερδοφόρες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν βάλει ένα πρόγραμμα και ένα στόχο και λένε στον εργαζόμενο, εφόσον αποδίδεις, εφόσον είσαι κερδοφόρος για την επιχείρηση, στο τέλος της χρονιάς παίρνεις ένα ενισχυμένο μπόνους. Αυτό εφαρμόζεται στην Ευρώπη, αυτό εφαρμόζεται γενικότερα σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Γιατί λοιπόν, και εφόσον είναι εφικτό και υλοποιήσιμο, να μην το πραγματοποιηθεί και στην Ελλάδα? Η Ένωση Κεντρών λοιπόν είναι δίπλα στον εργαζόμενο, στηρίζει τον εργαζόμενο, δεν μιλάμε σε γενικά πλαίσια, όπως κάποια άλλα κόμματα. Έτσι, εμείς ζητάμε συγκεκριμένα τη στήριξη του κόσμου για τη μεσαία τάξη, για τον απλό τον πολίτη, για την κατώτερη την τάξη. Κάποια στιγμή θα πρέπει να ενισχυθεί ο εργαζόμενος σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Από εκεί και πέρα ζητάμε ξεκάθαρα μείωση της φορολόγησης, αύξηση των συντάξεων και το πιο σημαντικό, διότι εγώ είμαι δικηγόρος, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τις ασφαλιστικές εισφορές και τον νόμο Κατρούγκαλο μας κατέστρεψε. Κατέστρεψε τον ελεύθερο επαγγελματία. Ζητάμε μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Τα μέτρα αυτά που έχουν εφαρμοστεί την τελευταία τετραετία, αλλά και από τα προηγούμενα κόμματα, μην τα ξεχνάμε, δεν ζούσαμε σε κάποιο παράδεισο και ξαφνικά έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και όλα ανατραπήκανε. Έχουν καταστρέψει τη μεσαία τάξη, έχουν καταστρέψει τον ελεύθερο επαγγελματία και έχουν δημιουργήσει πολύ μεγάλη ζημία στις κατώτερες τάξεις, στους κατώτερους εργαζόμενους, μισθολογικά αναφέρομαι πάντα, το οποίο η Ένωση Κεντρών θα είναι δίπλα τους και θα τους στηρίξει. Έχουν στόχο τη διεκδίκηση ψήφων, όπως ότι είμαστε δίπλα στους εργαζομένους κλπ. Θέλω να πω λοιπόν ότι αν δεν παράγει πλούτο η χώρα μας... Άρα δεν είστε δίπλα στους εργαζομένους, αυτό μου λέτε τώρα, δεν καταλαβαίνω. Δεν θα ήθελα την αντιπαράθεση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο. Έχει ο καθένα το λόγο, ελεύθερα. Έχει ο καθένα το λόγο, θα πάρει αμέσως. Αν δεν είναι δίπλα στους εργαζομένους, θα το πούνε κιόλα. Θα πάρετε αμέσως το λόγο μετά αμέσως. Σημειώστε ό,τι θέλετε αμέσως. Μετά θα απαντήσετε αμέσως. Ελεύθερα είναι. Πολύ. Κύριε Σακαρούδη, τώρα πείτε αυτό που θέλατε να πείτε. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να σχολιάσω τον
Δεν θυμάμαι και το επώνυμο του. Βιλιάρδος, λέω. Βιλιάρδος. Βασίλης Βιλιάρδος. Κύριο Βιλιάρδο, δεν θέλω να σχολιάσω. Δεν θέλω να μπω σε μια πολιτική αντιπαράθεση χωρίς νόημα. Εγώ ήρθα εδώ πέρα να πω τις θέσεις Ένωσης Κεντρών και θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Η Ένωση Κεντρών, όσον αφορά τα εθνικά θέματα, ζητάει πρώτα απ' όλα να γίνει ένα συμβούλιο αρχηγών των κομμάτων. Την τελευταία τετραετία βλέπουμε από την Τουρκία συνεχείς φρασιολογίες, συνεχείς βλέπουμε καθημερινά τα αεροπλάνα στον εναέριο χώρο μας, παραβιάσεις κάθε μέρα, εκατοντάδες. Και ο κύριος Τσίπρας την τελευταία τετραετία δεν έχει κάνει ένα συμβούλιο αρχηγών των κομμάτων. Αυτό λοιπόν, για να μπορέσουμε να βγούμε δυνατοί προς τα έξω, θα πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε ενωμένοι. Βασική αρχή της Ένωσης Κεντρών λοιπόν είναι η συνεργασία, η ομόνοια μεταξύ των κομμάτων και η κοινή σύμπλευση προς το όφελος του ελληνικού λαού. Κύριε Σακαρούδη, συμφωνείτε εσείς ότι η χώρα μας έχει κίνδυνο προσάρτησης, απώλειας εδαφών από τη γειτονική μας χώρα, από τη Βόρεια Μακεδονία? Η Ελλάδα έχει άμεσο κίνδυνο. Ότι να χάσει εδάφη, δηλαδή, η χώρα. Χάσει εδάφη, όχι από τη Βόρεια Μακεδονία, που εμείς δεν θέλουμε να τη λέμε έτσι. Εμείς θα αναφέρουμε Σκόπια. Εντάξει, έχουμε πάρει ξεκάθαρη θέση σε αυτό και ζητάμε δημοψήφισμα. Το πω στον ελληνικό λαό να το ακούσει. Ζητάμε δημοψήφισμα, έτσι ώστε αυτή η συμφωνία να ακυρωθεί. Έτσι. Από εκεί και πέρα. Πράγματι θα πρέπει η επόμενη ελληνική κυβέρνηση και τα κόμματα που είναι μέσα στη Βουλή θα πρέπει με κοινό παρονομαστή μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε ένα θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε εντός του ΝΑΤΟ. Δεν είμαστε μόνοι μας. Θα πρέπει λοιπόν να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, να ζητήσουμε στήριξη από τους συμμάχους και η Ελλάδα κάποια στιγμή να είναι δυνατή και αξιοπρεπής. Μην ξεχνάμε ο ελληνικός λαός. Ήταν πάντα περήφανος. Έχει δώσει πολλούς αγώνες, έχει παλέψει για αυτά τα εδάφη που είναι σήμερα. Σήμερα για να μπορούμε να μιλάμε, κάποιοι έχουν χάσει τις ζωές τους και θα πρέπει να τους θυμίσουμε. Θα πρέπει να είμαστε αληθινοί προς τον ελληνικό λαό και θα πρέπει να είμαστε σοβαροί στις ευθύνες που μας αναλογούν. Σακαρούδη, και στους δύο τώρα απευθύνομαι. Βεβαίως. Επειδή το έχουμε θέσει εδώ σαν εκπομπή προσωπικά εγώ, σε πάρα πολλούς εκπροσώπους από όλα τα κόμματα, κυρίως από τα κόμματα που δεν ψήφισαν συμφωνία και μάλιστα το πιο μεγάλο κόμμα που είναι η Νέα Δημοκρατία. Εάν και εφόσον είναι η κυβέρνηση την επόμενη μέρα, αυτό θα το κρίνει ο ελληνικός λαός βέβαια, ή η κάλπη. Εάν όμως είναι η κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, αν θα καταργήσει τη συμφωνία, διότι είναι πολύ συγκεκριμένο το ερώτημα. Όπως ψηφίστηκε η συμφωνία στην Ελληνική Βουλή, έτσι ακριβώς μπορεί να ακυρωθεί, έτσι δεν είναι? Απάντηση λοιπόν είναι ότι δεν θα υπάρξει κατάργηση. Σε περίπτωση που είναι η Νέα Δημοκρατιακή κυβέρνηση, αν μου θα υπάρξει μια προσπάθεια βελτίωσης της συμφωνίας. Τι σημαίνει πρακτικά κατάργηση μόνο? Κύριε Σακαρούδη, εσείς τι πιστεύετε για αυτό το θέμα, για την κατάργηση της συμφωνίας των Πρεσπών από μια επόμενη Βουλή? Καταρχάς, επειδή είμαι και δικηγόρος, θα σας πω το εξής. Καμία συμφωνία δεν μπορεί να κυρωθεί αν ο ελληνικός λαός δεν πει ξεκάθαρα τι θέλει. Το ότι βλέπουμε. Και εγώ το εκτιμάω ότι ο ελληνικός λαός, το 80% κατά δικιά μου εκτίμηση, δεν επιθυμεί αυτή τη συμφωνία. Από εκεί και πέρα όμως, δεν μπορεί κανείς βουλευτής, κανένα κόμμα, καμία κυβέρνηση να ακυρώσει μια συμφωνία, αν πρώτα απ' όλα δεν πραγματοποιήσει ένα δημοψήφισμα. Για να έχει την οποιαδήποτε νομιμότητα ή οποιαδήποτε μονομερής ακύρωση μιας συμφωνίας, θα πρέπει να έχει πάρει εντολή από το λαό η εκάστοτε κυβέρνηση. Είτε αυτή λέγεται Νέα Δημοκρατία, είτε λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Δημοσιογραφικά, από τις αρχές του 2000, σε όλες τις προγραμματικές δηλώσεις των πρωθυπουργών, από το 2000 και μετά, μέχρι σήμερα, όταν κάνουν προγραμματικές δηλώσεις στη Βουλή, άμα τη εκλογή τους εννοώ στον πρωθυπουργικό θόκο, εκεί που αναφέρονται, ξέρετε, στα θέματα, όλοι μιλούν για σύνθετη ονομασία, ειδικά από το 2007, επί Κωνσταντίνου Καραμαλή και μετά, μιλάνε για σύνθετη ονομασία έργα όμνες. Αυτή λοιπόν η θέση, σύνθετη ονομασία έργα όμνες, επιβραβεύτηκε στις κάλπες με την εκλογή των κομμάτων που είχαν αυτή την προγραμματική θέση και αμέσως μετά με την παροχή ψήφου εμπιστοσύνη στη Βουλή με τις προγραμματικές δηλώσεις. Αυτό το ξέρετε, το γνωρίζετε. Δεν λέω κάτι που δεν το γνωρίζετε. Έτσι δεν είναι? Αυτό που λέτε το γνωρίζω. Αλλά επειδή καθημερινά μιλάω με πάρα πολύ κόσμο, πιστεύω προσωπικά και νομίζω αυτό είναι κοινώς αποδεκτό ότι πολλοί δεν γνωρίζουν ότι στο πρόγραμμα του κάθε κόμματος υπήρχε αυτή η σύνθετη ονομασία. Αυτό δεν είναι όμως ευθύνη του πολίτη, κύριε Σακαρούδη. Δεν είναι ευθύνη του πολίτη. Εγώ δεν θα ρίξω το βάρος στον πολίτη. Όχι, δεν είναι ευθύνη να γνωρίζει το πρόγραμμα του κόμματος που ψηφίζει. Ο πολίτης. Όχι, εγώ δεν θα πω ότι είναι το λάθος του πολίτη. Σε καμία περίπτωση. Δεν λέω ότι είναι λάθος. Λέω ευθύνη. Είναι διαφορετική λέξη.
Είναι ευθύνη των κομμάτων που δεν δίνουν τη δημοσιότητα και το βάρος σε συγκεκριμένες θέσεις. Κύριε Σακαρούδη, επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ, με όλο το θάρρος για την ευγένεια. Όταν βγαίνει ένας πρωθυπουργός που εκλέγεται, Σιμίτης, Καραμαλής, Γιώργος Παπανδρέου, λέω που συγκεκριμένα. Στις προγραμματικές δηλώσεις στη Βουλή που είναι και απευθείας μετάδοση. Και τα έχουμε δει στην τηλεόραση. Ότι για το θέμα αυτό η θέση μας είναι σύνδετη ονομασία αργά όμνες και ψηφίζει η Βουλή. Έστω με σχετική πλειοψηφία, σημαίνει ψηφίζει ότι... η Βουλή, είπατε. Ψηφίζει αλλά κόμματα η Βουλή, τα οποία στο πρόγραμμά τους, κόμματα στο πρόγραμμά τους που το είχαν ως σύνθετη ονομασία. Αυτό σας λέω. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι ο κύριος Τσίπρας ψηφίστηκε επειδή ήθελε να έχει σύνθετη ονομασία. Μα ήταν πρόγραμμα για κοινό για όλα τα κόμματα. Για αυτό το ψηφίσανε. Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Γι' αυτό το ψηφίσανε. Δεν το νομίζω. Μιλάω για το θέμα το συγκεκριμένο τώρα. Για το συγκεκριμένο ζήτημα. Σας απαντάω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Εγώ το βάρος στον Έλληνα πολίτη δεν θα το ρίξω δεν ποτέ. Δεν είπα βάρος, είπα ευθύνη να γνωρίζει. Όταν το ευθύνη να γνωρίζει όταν κάποιος θα πρέπει το πρωί να πάει να δουλέψει, έχει το απόγευμα την οικογένειά του, έχει τα δάνεια που τρέχουν, έχει τις καθημερινές ανάγκες. Θα ζητήσω δηλαδή, εγώ από τον Έλληνα πολίτη δεν γνώριζε, να είναι, ο Έλληνας πολίτης και Σακαρούδη ότι για την ονομασία Βόρεια Μακεδονία δεν το δέχομαι αυτό που λέτε. Μου λέτε ότι δεν γνώριζε ο Έλληνας πολίτης κατά πλειοψηφία ότι η θέση των ελληνικών κυβερνήσεων στο κοινοβούλιο της χώρας ήταν σύνδετη ονομασία. Αυτό σας λέω. Συγγνώμη, εδώ βουλευτές τα προηγούμενα χρόνια είπαν ότι υπογράψαν το μνημόνιο χωρίς να το διαβάσουν. Τώρα όμως γιατί πάμε σε ένα άλλο θέμα. Εγώ μιλώ συγκεκριμένα πολίτη. Για τη συμφωνία. Όχι, γιατί μου λέτε, γιατί θέλετε να μου ρίξετε το βάρος. Όχι, δεν το ρίχνω το βάρος. Λέω ότι αυτή η συμφωνία. Της προδοσίας που έχει επέρθει αυτή τη στιγμή ότι είναι του Έλληνα πολίτη. Δεν το δέχομαι. Μιλώ αυτό. Για τη σύνθετη ονομασία, κύριε Σακαρούδη. Ότι έχει ακουστεί πολλαπλώ στην Βουλή. Και μιλήσω. Σε κάθε περίπτωση. Δεν έχει ακουστεί, κύριε Σακαρούδη, στη Βουλή ότι ο στόχος είναι αυτός. Μιλάω για σύνθετη ονομασία αργά όμνες. Να πάρει το όνομα Βόρεια Μακεδονία. Όχι, δεν μιλάω αν είναι Βόρεια ή Μπόρνα ή οτιδήποτε. Ότι όλες οι βουλές από το... Η Μακεδονία είναι μία. Η Μακεδονία είναι μία. Κάθε σύνθετη ονομασία όσον αφορά Μακεδονία. Από μένα ακούτε σήμερα πρώτη φορά ότι όλοι οι πρωθυπουργοί από το 2000 και μετά μιλούν για σύνθετη ονομασία στη Βουλή, στις πραγματικές. Από μένα το ακούτε σήμερα πρώτη φορά. Όχι, δεν το ακούω από εσάς. Αυτό, τίποτα άλλο. Επειδή κάποιοι πρωθυπουργοί το λένε, κάποιοι αρχηγοί κομμάτων το λένε, πρέπει να το δεχτούμε. Εγώ δεν είπα να το δεχτούμε ή όχι. Επειδή η κυρία Μπακογιάννη, γνωστό είναι, επειδή η κυρία Μπακογιάννη βγαίνει παντού και λέει ο να δώσουμε το όνομα Βόρειας Μακεδονία, σύνθετη ονομασία κλπ. Εμείς θα πρέπει να το δεχτούμε. Εγώ δεν είπα, ούτε το ένα ούτε το άλλο, κύριε Σακαρούδη. Λέω αν είναι γνωστό. Κατακρίνουμε τη συμφωνία, γνωστό είναι. Αυτό. Ότι κάτι είναι γνωστό δεν σημαίνει ότι είναι θεμητό δεν και προς όφελος του ελληνικού λαού. Εγώ είπα ότι σε πισταμένες βουλές, οι οποίες υπήρξαν το 2000, σε προγραμματικές δηλώσεις πρωθυπουργών, υπόθηκε και ψηφίστηκε ως παροχή ψήφου εμπιστοσύνης. Όχι, πάντως από τα χείλη του Βασίλη του Λεβέντη. Αυτό έτσι, να το ξέρουμε, πούμε αυτό ξεκάθαρα. Το ξέρουμε. Ο Βασίλης ο Λεβέντης για τη Μακεδονία έχει δώσει πολύ μεγάλο αγώνα, έχει τηρήσει ξεκάθαρη στάση, την οποία την έδειξε και μες στη Βουλή, διότι εμείς δεν μπήκαμε στο κοινοβούλιο και ξεχάσαμε αυτά που λέγαμε. Ό,τι έλεγε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, τα ίδια είπε πριν μπει στη Βουλή, τα ίδια είπε και εντός της. Μα κύριε Σακαρούδη, εσείς ποια είναι η άποψή σας για το θέμα αυτό, το ροών αυτών που έχουμε, γιατί εάν η Τουρκία πάλι αλλάξει το σκηνικό, γιατί ξέρετε, ανοίγει, κλείνει τη στρόφιγγα όπως θέλει, ανάλογα όπως θέλει να δημιουργήσει καταστάσεις, τι κάνουμε τότε? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα μην ξεχνάμε ότι είμαστε άνθρωποι. Εμείς ούτε ναρκοπέδια θα βάλουμε, ούτε τείχη θα χτίσουμε, ούτε θα δούμε μια βάρκα με μωρά παιδιά και θα πούμε να πάνε να πνιγούνε. Έτσι. Πρώτα απ' όλα μην ξεχνάμε ότι και εμείς κάποια στιγμή οι Έλληνες είμαστε μετανάστες σε άλλες χώρες. Μην ξεχνάμε την ανθρωπιά μας. Ποτέ παράνομοι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το κάποιος είναι παράνομος δεν σημαίνει ότι πρέπει να τον σκοτώσουμε. Όχι, εμείς οι Έλληνες δεν είμαστε ποτέ παράνομοι. Δεν σημαίνει παράνομοι να βάλουμε νάρκη να πατήσει ένα βρέφος ή μια μητέρα επειδή είναι παράνομοι. Άνθρωποι είναι και αυτοί. Μην υπερβάλλουμε. Μητέρα και πατέρας τους γέννησε. Έτσι. Λοιπόν, και βρεθήκανε δυστυχώς σε μια δυσκολία και χρήζουν μια βοήθεια. Από εκεί και πέρα όμως, ζούμε σε μια χώρα που έχει περιορισμένες δυνατότητες και δεν θα πρέπει μετανάστες να είναι εις βάρος των Ελλήνων πολιτών. Υπάρχουν προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία έχουν απορροφηθεί από την Ελλάδα και δεν έχει γίνει σωστή χρήση των κονδυλίων. Θα πρέπει να υπάρχει μια σοβαρή συνεννόηση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι, διότι άνθρωποι είναι και αυτοί, να μπορέσουν να μοιραστούν και να μετοικήσουν και σε άλλες χώρες. Αυτό όμως, κύριε Σακαρούδη, βλέπουμε μπορεί... ότι δεν υπάρχει δυστυχώς. Ξέρετε γιατί δεν υπάρχει? Γιατί ουδέποτε καμία κυβέρνηση και κανένα κόμμα δεν ενδιαφέρθηκε να υπάρχει μια κοινή συνεννόηση έτσι ώστε να υπάρχει αποτέλεσμα. Οι περισσότεροι ενδιαφερθήκανε να πάρουν τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και να εξαφανιστούν. Έχουν δοθεί πολλά χρήματα από κονδύλια, τα οποία δεν ξέρουμε πού έχουν πάει. Πάντως υπάρχει άρνηση, ξέρετε, χωρών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ξέρουμε, τα ξέρετε τα παραδείγματα, που αρνούνται κατηγορηματικά, ακόμα και με πέναλτι, ακόμα και με πρόστιμα, αρνούνται τις ποσοστώσεις στην εισδοχή ανθρώπων μεταναστών και προσφύγων. Το ξέρετε. Και ξέρετε γιατί υπάρχουν αυτά. Θα σας μιλήσω ειλικρινά και τι έχω αντιληφθεί και ως νομικός, αλλά και γενικότερα μέσα από την πολιτική πορεία και την πολιτική που ασχολούμαστε τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχει συνεννόηση σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Γι' αυτό το λόγο κανείς δεν μας λαμβάνει σοβαρά. Το Α και το Ω, το είπα ξανά, το λέω ακόμη μία φορά, είναι να δείξουμε προς τα έξω ένα ενωμένο και δυνατό πρόσωπο. Μα κύριε Σακαλώση, λοιπόν, σε αυτό ξεκινήσουμε... το θέμα δεν νομίζω ότι διαφωνεί το σύνολο σχεδόν της Βουλής στο θέμα της ποσόστοσης και στο θέμα της διαχείρισης του μεσαστευτικού. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί. Συγγνώμη, όταν βλέπουμε στη Βουλή τον ένα να λέει για το κότερο, τον άλλο να λέει για το ελικόπτερο, τον ένα να βρίζει, τον άλλο να κάνει ρατσιστικά σχόλια για τα ΑΜΕΑ. Δείχνουμε μια συνοχή. Μάλιστα. Δείχνουμε ένα δυνατό κοινοβούλιο. Αυτό είναι που θέλουμε να δείξουμε προς τα έξω, προς τους ξένους. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος μας έχει δυστυχώς εκπνεύσει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή δυνατότητα που είχαμε να συνομιλήσουμε και να αναπτύξετε κομμάτια του προγράμματός σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή υγεία, καλό αγώνα.